Ο Μάρτιος μας έδειξε ότι ήταν το πολύ κακό κλίμα το οποίο επικρατεί στην αγορά. Είχαμε και την αρχή του Μαρτίου, η οποία μας έκανε στις 3 του μηνός το μεγάλο το σεισμό. Από εκεί και πέρα η αγορά ήταν νεκρή, είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο έξω. Από τη στιγμή που υπάρχει ο φόβος για το σεισμό και η ανασφάλεια για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πανδημία. Από εκεί και πέρα οι εκτόσεις, αν και ο μήνας που παρατάθηκε ήταν ένα καλό μέτρο, αλλά σε εμάς δεν βοήθησε καθόλου στη Λάρισα. Από εκεί και πέρα αυτό που περιμένουμε τώρα για το Πάσχα είναι να ανοίξουν τα καταστήματα με κανονικούς ρυθμούς, να αλλάξει όσο γίνεται περισσότερη ψυχολογία, η εστίαση να ανοίξει έξω και έξω στον εξωτερικό χώρο, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει όσο γίνεται και να έρθουμε σε μια όσο γίνεται κανονικότητα. Οι έμποροι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν βιώσει ήδη μια δεκαετία πριν πολύ άσχημη, δεν έχουν τις δυνάμεις ούτως ώστε να στηρίξουν τα καταστήματά τους, με οικονομικά εννοώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αδιάθετα εμπορεύματα εδώ και 3 σεζόν, και το περσινό το Πάσχα, και τα Χριστούγεννα, αλλά και των εκτόσεων το εμπόρευμα. Υπάρχουν οι επιταγές οι οποίες πηγαίνουν παραπίσω και όλο αυτό μας φοβίζει, όλη η ανασφάλεια που νιώθουμε, γιατί μεταφέροντας τον τοίχο παραπίσω, κάποια στιγμή θα έρθει αυτός ο τοίχος και θα καλούμαστε να τα πληρώσουμε όλα αυτά που έχουμε μαζέψει αυτή τη στιγμή, γιατί δυστυχώς τίποτα δεν μας χαρίζεται. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να υπάρχει ένα κούρεμα των κρυών, να συνεχιστεί η μείωση των μισθωμάτων των νοικίων, των καταστημάτων μας για όσο διαρκεί η πανδημία. Ο τέλος επιδιδέματος να μην το πληρώσουμε, γιατί δεν έχουν επιδίδευμα αυτή τη στιγμή, όπως και η προκαταβολή φόρου. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, θα θέλαμε ένα πρόγραμμα στα πρότυπα του προγράμματος ANASA, αλλά όχι με τόσο πάρα πολλά δικλείδες ασφαλείας και περιορισμούς, το οποίο πετάει το 80% έξω των μικρών επιχειρήσεων.